Σκηνές πανικού και χάους εκτελήσονται μπροστά από το νοσοκομείο Αλτζαλά στη Βεγγάζη. Αυτοκίνητο παγιδευμένο με εκρηκτικά εξεράγη σκορπίζοντας τον τρόμο και τον θάνατο. Οι πρώτες πληροφορίες κάνουν λόγο για δεκάδες νεκρούς και τραυματίες. Σύμφωνα με πληροφορίες, τα περισσότερα από τα θύματα είναι γυναίκες και παιδιά. Πρόκειται για την τελευταία από μια σειρά επιθέσεων στη Λιβύη που βυθίζεται όλο και περισσότερο στο χάος και την πολιτική αστάθεια. Κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου σημειώθηκαν 2 βομβιστικές επιθέσεις σε αστυνομικά τμήματα στη Βεγγάζη. Στην Τρίπολη, εντωμεταξύ, έληξε η πολιορκία στο Υπουργείο Εξωτερικών και στο Υπουργείο Δικαιοσύνης. Εδώ και 2 εβδομάδες, ομάδες ενόπλων είχαν περικυκλώσει τα 2 υπουργεία, απαγορεύοντας την πρόσβαση στο προσωπικό. Στόχος τους ήταν να αναγκάσουν τους βουλευτές της Λιβύης να ψηφίσουν νόμο που θα απαγορεύει σε πρώην μέλη του καθεστώτος Καντάφη να καταλαμβάνουν αξιώματα στη νέα κυβέρνηση. Με την κατάσταση στη Λιβύη να είναι έκριθμη, η Βρετανική Πετρελαϊκή Εταιρεία BP απομάκρυνε προληπτικά από τη χώρα όσα μέλη του προσωπικού της δεν είναι λιβυκής καταγωγής. Η BP προχώρησε σε αυτήν την κίνηση ακολουθώντας τις συμβουλές της Βρετανικής Πρεσβείας.